started out. Η σημερινή μέρα ξεκινάει με το ραντεβού μου στο κτήμα Ριβιέρα. Εκεί με περιμένει η Αντουανέτα Κουτσουράδη, η οποία έχει ετοιμάσει ένα καταπληκτικό θέμα για γάμο αλλά και για βάπτιση. Ντάστι Μίλλερ το ονομάζει, με την υπέροχη αυτή πρασινάδα που πολύ τη βλέπουμε σε διακοσμήσεις, αλλά λίγη την παρατηρούμε. Δημιούργησα ένα centerpiece το οποίο το ονόμασα Ντάστι Μίλλερ. Ήθελα να δώσω πρωταγωνιστικό ρόλο μία φορά στο, όχι στο λουλούδι, αλλά στην πρασινάδα που συνοδεύει το λουλούδι. Και του έδωσα αυτή την ονομασία γιατί είναι ρομαντικό, είναι elegant, το όλο. Στήσιμο του τραπεζιού. Χρησιμοποίησα επίσης και βάσεις ξύλινες σαν κορμού. Αυτές είναι πολύ εντυπωσιακές οι βάσεις. Η Αντουανέτα μου μίλησε για τον υπέροχο αυτό στολισμό που μπορεί να γίνει φθινόπωρο, άνοιξη, καλοκαίρι αλλά και χειμώνα. Όλες δηλαδή τις εποχές του χρόνου, αρκεί να το σετάρουμε με τα αντίστοιχα λουλούδια της εποχής εκείνης. Σήμερα, το Ντάστι Μίλλερ έχει συνδυαστεί με υπέροχα τριαντάφυλλα. Και είναι και για φθινόπωρο και για χειμώνα. Μπορείς να το βάλεις και αρχές άνοιξης ακόμα. Ναι. Γιατί αν κάποιος, ας πούμε, πάει και είναι σε βουνό μεριά και όχι θάλασσα, ταιριάζει απόλυτα. Ναι. Το στοιχείο του, βέβαια, του δάσους και της φύσης. Πέρλες παντού. Στο συγκεκριμένο θέμα δίνουμε έμφαση στις πινελιές, στο τραπεζομάντιλο, στο σερβίτσιο και γενικά στο κεντρικό του τραπεζιού. Διάλεξα ένα μπουκάλι διάφανο που το βρίσκουμε στο εμπόριο και υπάρχει σε διάφορα μεγέθη και το έβαψα με αυτό το περλέ το χρώμα για να δώσω αυτό το ρομαντικό, το vintage, το elegant, το σικάτο. Μαζί με την πέρλα που βλέπετε και στις συνθέσεις έχω παίξει με τη ροζ την πιο χοντρή πέρλα, ενώ στα μπουκάλια για να μην κάνει φοβερή αντίθεση, έβαλα τη λευκή. Και ταυτόχρονα μπορείς να συνδυάσεις με κάποια cupcakes, με κάποια μπισκότα και να... Και, και το πιο σημαντικό απ' όλα, αν προσέξεις, που δεν δίνει ο κόσμος σημασία, είναι το τραπεζομάντιλο. Ναι. Δεν είναι το λευκό, το κλασικό. Είναι σωστά. Λινό και έχει το χρώμα της λευκής άμμου, να το πούμε έτσι. Υπάρχει όμως και το candy bar ή το wish bar ή τέλος πάντων το τραπέζι, το οποίο είναι συνδυασμένο με τα χρώματα του Ντάστι Μίλλερ και του τριαντάφυλλου με πολλά ζαχαρωτά, τούρτες και γλυκίσματα. Τα τελευταία χρόνια το candy bar έχει την τιμητική του. Είτε έξω από εκκλησίες, είτε στο χώρο του κτήματος. Μ' αρέσουν πολύ, πάρα πολύ μ' αρέσουν. Είναι ηρεμένα. Το candy bar εστιάζει στο γλυκάκι, στο κουφετάκι, στο cupcake, στη λεμονάδα. Τούρτα, στις λεμονάδες που μπορεί να είναι, γιατί μπορεί να είναι lemon bar, ας πούμε. Σωστά. Αντί για candy bar. Μπορεί να το έχουν να βάλεις και λουλούδια, μπορεί να βάλεις μπομπονιέρες έξτρα. Βλέπω εδώ έχεις κάνει πολύ ωραίες μπομπονιέρες. Έχω χρησιμοποιήσει πουγγί, τούλι, τη λινάτσα που θεωρώ ότι η λινάτσα παίζει και χειμώνα και καλοκαίρι. Σωστά. Και έχουμε στολίσει εδώ και την τούρτα μας. Τι ωραία, τι ωραία. Οι κρεμαστές καρδούλες. Είδες. Εδώ ξεφεύγουμε από το κλασικό το cupcake και το κάνουμε σε στυλ παγωτό. Καλά, και είναι cupcake στην ουσία. Δηλαδή είναι το cake και η ζαχαρόπαστα. Γιατί εγώ ενθουσιάζομαι πολύ με αυτά. Γι' αυτό μου αρέσουν οι εκδηλώσεις. Κοίτα εδώ λίγο και αυτή την πρόσκληση, ας πούμε. Την έφερα μόνο αυτή, καμία άλλη. Απλά και μόνο επειδή συνδυάζεται άψογα με το centerpiece των λουλουδιών και με τα χρώματα. Και μπορεί αυτό που είπαμε, σε αυτά τα χρώματα να τα δέσουμε και για βάφτιση και για γάμο. Ακόμα και για ένα παιδικό πάρτι. Που θέλουμε έτσι λίγο να το κάνουμε πιο ρομαντικό, retro vintage. Αυτός ο συνδυασμός και στα χρώματα αλλά και στα αντικείμενα είναι καταπληκτικός. Ναι, να σου πω κάτι, μια σταχτομπούτα σε ένα τέτοιο κόσμο ονειρεμένο δεν θα ζούσε. Όχι, ένα γοβάκι μας λείπει. Αυτό μόνο μας και ένα λείπει. Μαξιλάρι. Αυτό. Το συγκεκριμένο θέμα το λάτρεψα. Ελπίζω και εσείς.